Θα πάω κατευθείαν να συναντήσω τον κύριο Απόστολο Βουλγαράκη, τον Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, που είχε την καλοσύνη να μου διαθέσει λίγα λεπτά να μας μεταφέρει την εικόνα από τα δυτικά του νησιού, που από ό,τι αντιλαμβάνομαι από χθες τρέχετε και δεν φτάνετε, κύριε Βουλγαράκη, έτσι δεν είναι? Καλημέρα, όσο μπορεί να είναι καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Είπαμε τώρα να βρέξει, αλλά το έχει παρακάνει στα Χανιά. Έχετε δίκιο, το αντιλαμβάνομαι. Νερό που έχει βγάλει τα τελευταία 10 χρόνια, θα έχει βγάλει σε ένα μήνα και 10 μέρες τώρα. Σε 14 μέρες σήμερα. Τι να πω. Πείτε μου. Απλά αυτό που θέλω να πω, ότι για να ακούσει ο κόσμος, για να ενημερωθεί. Και σας ευχαριστώ γι' αυτό, γιατί μας διευκολύνετε πάρα πολύ. Είμαστε εδώ, γι' αυτό πρέπει να είμαστε εδώ, κύριε Βουλγαράκη, κυρίως. Καλά. Έτσι, το πιστεύω και εγώ, και το κάνετε καλά. Κηρύξαμε μετά από συνεννόηση με τον Περιφερειάρχη όλο το νομό σε έκτακτη ανάγκη. Αυτό τα περικλεί όλα. Δυστυχώς, το κομμάτι του άξονα να σύρσει από τον εθνικό δρόμο για να είναι γνώσεις αυτού που μετακινούνται από το Ηράκλειο, από το Λασίθι, Ρέθινο, για Χανιά, να ξέρουν το κομμάτι του εθνικού δρόμου από τον Βαβακόπουλο μέχρι τον Πλατανιά εξακολουθεί να είναι κλειστό, παρότι χθες επιχειρήσαμε να το ανοίξουμε. Δυστυχώς οι νέες βροχοπτώσεις μας ανάγκασαν να έκλεισε σήμερα. Μάλιστα. Επίσης, το επαρχιακό δίκτυο. Το επαρχιακό δίκτυο του νομού είναι σχεδόν καθ' ολοκληρία με προβλήματα. Αναγκαζόμαστε κάθε 5 λεπτά να έχουμε μηνύματα και να κλείνουμε τον ένα δρόμο μετά τον άλλο. Μέχρι να προλάβουμε να παρεύουμε, που να διορθώσουμε την κατάσταση, να περάσει το φαινόμενο και να δούμε μετά τι διορθώσεις θα κάνουμε. Μάλιστα. Να μην αναφέρω δρόμο συγκεκριμένο, γιατί λέω ότι είναι όλο το επαρχιακό δίκτυο σε κατάσταση άθλια, κακή. Κατολιστήσεις, πέτρες, τα ποτάμια μικρά και μεγάλα περάσανε πάνω από το επαρχιακό δίκτυο και δημιουργεί προβλήματα. Κλαδιά πέφτουν συνέχεια. Παράκληση για όσους χανιώτες με ακούνε. Να κινούνται μόνο όταν έχουν έκτακτα περιστατικά και μετά από συνεννόηση με την αστυνομία και με εμάς εδώ, που να ξέρουν να είναι βατός ο δρόμος. Και επίσης για το βράδυ θα πρέπει να τους πω ότι, επειδή είναι αδύνατο να προλάβουμε να παρεύουμε σε όλο το επαρχιακό δίκτυο, θα πρέπει να μην μετακινείται κανένας παρά μόνο όταν έχουμε προβλήματα ασθένειας. Και πάντα με συνεννόηση με την πυροσβεστική, με την αστυνομία και με εμάς. Αυτό είναι παράκληση. Για να μην έχουμε προβλήματα στο νομό, πρέπει να κάνουμε υπομονή. Να φύγει το φαινόμενο και τους υπόσχομαι ότι αύριο θα είναι όλο το δίκτυο, μέχρι αύριο θα είναι καθαρό. Μακάρι, μακάρι. Αν και όπως μου περιγράφετε την κατάσταση, αλλά αντιλαμβάνομαι θα έχετε πολλή δουλειά να κάνετε. Έχουμε κάνει μια οργάνωση πάρα πολύ καλή με τις διεύθυνσεις τεχνικών έργων. Έχουμε μια καλή συνεργασία με τους δημάρχους. Θα τα καταφέρουμε. Αλλά δεν θέλω να έχουμε θέματα, δηλαδή τρακαρίσματα, πτώσεις. Παναγία μου. Μπορούμε να τα αποφύγουμε αν βοηθήσουν οι συμπολίτε μας. Να βοηθήσουν, να μην κατέβουν στην πόλη να θέλουν να πάνε να βρουν το φίλο τους και να πιούν και δύο τσικουδιές. Δεν γίνεται. Δεν είναι μέρα σήμερα για τσικουδιές. Έχετε δίκιο. Δεν είναι μέρα για τέτοια. Ας δουν τσικουδιά σπίτι τους. Έχετε απόλυτο δίκιο. Προς το παρόν, γιατί αντιλαμβάνεστε, σε εσάς τα φαινόμενα έχουν ξεκινήσει από χθες το απόγευμα, κύριε Βουλγαράκη. Προς το παρόν. Και δεν σταμάτησα και όλη τη νύχτα, ούτε ένα λεπτό. Ούτε ένα λεπτό. Μια ανάπαυλα μισή ώρα περίπου στις 3.30 τη νύχτα μέχρι τις 4. Αυτή ήταν μια ανάπαυλα και μετά συνεχώς το ίδιο φαινόμενο. Σας έχουν ακούσει, γιατί ξέρω ότι έχετε απευθύνει αυτή την έκκληση από χθες το βράδυ να αποφεύγονται οι άσκοπες μετακινήσεις. Λέτε το αυτονόητο δηλαδή, και πολύ καλά κάνετε όμως και το επαναλαμβάνετε. Σας έχουν ακούσει, ενώ έχει περιοριστεί η κίνηση των... Ελπίζω να υπακούσουν κιόλας. Το λέω επιτακτικά. Πρέπει να σεβαστούν τον εαυτό τους και τις οικογένειές τους. Δεν συμβαίνει συχνά. Δεν χάλασε ο κόσμος αν δεν μετακινηθούν να πάνε να φτωνήσουν παππούτσια από την πόλη ή από τις άλλες μικρότερες πόλεις. Να κάτσουν σπίτι και θα πάρουν μεθαύριο. Το κυριότερο παππούτσια θα έλεγα κάτι άλλο, αλλά. Το κυριότερο πρόβλημα για. Ήθελα να πω κούπες για να πω. Έτσι. Το κυριότερο πρόβλημα για εσάς, κύριε Βουλγαράκη, είναι το θέμα των κατολιστήσεων και των δρόμων των κλειστών, ή έχουμε το εξίσου σημαντικά προβλήματα και σε σχέση με
πλημμυρισμένα ενδεχομένως. Δεν ξέρω αν έχετε εικόνα τέτοια για σπίτια, επιχειρήσεις. Έχουμε και προβλήματα τέτοια. Θα τα δούμε όμως με ηρεμία. Μόλις περάσει το φαινόμενο. Με απόλυτο περάσει το φαινόμενο και με απόλυτη τάση ηρεμία θα κινηθούμε. Δεν χρειάζεται να τρελαθούμε και να τρέχει ο ένας πίσω από τον άλλο. Με μία τάξη, με μία σειρά θα τα κάνουμε όλα. Μάλιστα. Αρκεί να βοηθήσουν και οι πολίτες. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι και πολλά, όχι αντιλαμβάνομαι, ξέρω ότι είναι και πολλά κλειστά σχολεία σήμερα. Εκτιμώ ότι στο τέλος της ημέρας θα μάθουμε και για την αυριανή ημέρα, που είναι κανονικά βέβαια. Αυτό ήταν μια πρωτοβουλία ναι. των δημάρχων. Ναι. Δεν έχετε ανάμειξη, ναι, το γνωρίζω. Σε κατάσταση λοιπόν έκτακτης ανάγκης, όλος ο νομός. Αυτό μου είπατε με την έναρξη της κουβέντας ναι, μας. Ναι. Και εγώ θα ευχηθώ, γιατί δεν θέλω να σας κρατώ άλλο, ειδικά μια τέτοια μέρα, θα ευχηθώ καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Και να μην έρθει το φαινόμενο στο Ηράκλειο. Έλεγα νωρίτερα, έτσι θα κλείσω. Μετέφερα στους ακροατές αυτό που μου είπατε στο τηλέφωνο όταν σας πήρα για να σας ζητήσω να σας έχω στην εκπομπή. Ότι μου είπατε, σας εύχομαι να μην έχετε ούτε το 50% από αυτό που ζήσαμε εμείς. Να μην σας έρθει προς τα εκεί δηλαδή. Αν και ήδη και εμείς βρισκόμαστε στο μάτι του κυκλώνα τώρα τις τελευταίες ώρες. Ελπίζω πραγματικά να φύγει αυτή η μέρα με όσο το δυνατόν λιγότερες απώλειες. Αυτό θα ευχηθώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Αν βοηθήσουν οι συμπολίτες μας εδώ, θα πάμε καλά. Σας ευχαριστώ κύριε Βουλγαράκη. Καλή δύναμη εύχομαι. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλημέρα.